Σήμερα έχουμε άλλη μια αποστολή. Σήμερα θα συναντήσω έναν άνθρωπο που τον έχω συνδυάσει με τα παιδικά χρόνια. Που πηγαίναμε να τον ακούσουμε ζωντανά. Που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει την επιτυχία. Ωραία στα γενέθλιά σου, ήρθα να σε βρω. Έλα ρε παιδες. Έλα μέσα Γιάννη μου. Καλά είμαστε έτσι. Πού είσαι αφεντικό. Πού να είμαι, εδώ τρέχω ρε φίλε. Έχω τη μάσκα εδώ θα πω, κοίταξε ΑΕΚ. Έχω τη μάσκα εδώ, κοίταξε Barking Way. Πώς είσαι. Είμαι καλά, εντάξει, από υγεία, δόξα τω Θεώ. Ναι. Από δουλειά τα ξέρεις ότι ναι. Ο δικός μας ο κλάδος χτυπήθηκε πιο πολύ από όλους. Yeah. Είναι μια δουλειά η οποία όταν όλος ο κόσμος είναι καλά, δουλεύουμε και εμείς. Γιατί έγινες τραγουδιστής? Γιατί από το πιστεύω ότι γεννήθηκα και σε αυτό το πράγμα. Ναι. Είσαι είδωλο. Εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει, γιατί εσύ έχω ζήσει από κοντά, εκεί πάνω και εδώ, ναι. Αλλά εκεί πάνω επειδή το ζούμε πιο πολύ. Αναθεμάκια τον Αύγουστο, έχεις μια μέρα να κάτσεις. Κυριολεκτό τώρα. Ήταν το παράπονο, μπορώ να πω, της οικογένειας, ναι. Δηλαδή της γυναίκας μου, ξέρω εγώ κτλ. Ότι δεν κάθεσαι μια μέρα έστω να πάμε διακοπές. Πλέον ξέρεις τι μου λέει η γυναίκα μου. Ξεκίνα δουλειά να φύγεις από το σπίτι. Εντάξει, στο εργαστήριο. Γιατί άμα είσαι κάθε μέρα στο ίδιο σπίτι, τι θα κάνεις. Μία, δύο, τρεις, πέντε, έξι, δέκα. Τρελαίνεις. Θα βαρεθείς. Ναι. Θα πάω Αυστραλία καταρχήν, τέλος Οκτωβρίου. Θα πάω Μελβούρνη, θα πάω Σίδνεϊ και θα πάω και Αδελαϊδα. Ξένο δεν λέω εγώ. Εγώ λέω μόνο τα δικά μας. Δεν έχει ποτέ κανένα να σου πει: θέλω, θα σου δώσω ένα τραγούδι. Ναι. Με παραδοσιακή δημοτική μουσική, να το πει στα ξένα. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλη εφράβεια του λόγου στα ξένα. Λέμε τα γνωστά. Σκέφτεσαι να είσαι από κάτω, δηλαδή, και μια και σου είπα πριν. Ναι. Αντί να πει το στα γενεθλιά σου, να λες: In your birthday, I'm coming to see you again. Έχουμε και εμείς το δικό μας την ναι. Κουλτούρα, ας πούμε. Ροκάρουμε και εμείς λίγο. Εννοείται. Όχι ροκάρουμε, εσείς είστε κάνουμε funky. Και funky, μπράβο. Ναι, αυτά τα ξέρεις τα κόμματα. Ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το πιο ακραίο που σου έχουν κάνει, Γιάννη? Λοιπόν, είχαμε πάει σε ένα πανηγύρι στο Λιβαδερό Κοζάνης. Έχουν βγάλει πανό, τα ναι. παιδιά, ας πούμε. Καψάλι, αν δεν πάει μία, δεν φεύγουν τα τρελοκομεία. Σήμερα μέχρι μία το μεσημέρι. Αυτοί θέλαν μέχρι μία. Το μεσημέρι. Καψάλι, αν δεν πάει 13.00, όχι μία. Γιατί το μία σε προτρέπει για μία το βράδυ. Ναι, ναι, τελειώνει. Αν δεν πάει 13.00, δεν φεύγουν τα τρελοκομεία. Στο Σαββατάκο θα πήγαινες. Εδώ σε θέλω. Κοίταξε. Σαν άνθρωπος είμαι σκληρός. Ναι. Αν μου κάναν την πρώτη. Δηλαδή, αν δεν έκανα και εγώ συμμετοχή, αν μπορούσα να δηλώσω συμμετοχή, θα μπορούσα να πάω. Ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να πάω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω λίγο θέμα με το κολύμπι. Κολυμπάω, ναι, ναι. Αλλά άμα βλέπω ότι είναι λίγο άπατα εκεί, με πιάνει λίγο μια τρικυμία. Αλλά γενικά στα αγώνες, γενικά στη ζωή μου είμαι σκληρός άνθρωπος. Δηλαδή μου αντέχω. Πέρασε γρήγορα η ώρα, Κάτσε. Τι θέλει να κάνει τώρα. Άρε μεγάλε. 7 ευρώ. Μην πεις ότι παίζει καλά. Μπορείς να παίξεις με αυτή. Όχι. Δύσκολο να παίξεις. Είναι ξεκούρδιστη καταρχήν. Είναι χαμός. Μόνο εσύ τα κάνεις. Κανένας άλλος. Για χτυπά να δω, να βρούμε τον. Με αυτό τον ωραίο Μάρδο έχουμε. Πέσαμε και στην περίπτωση τώρα εδώ. Κάτσε να δεις τώρα εδώ. Στα γενέθλιά σου θέλω να με εκεί. Να σε κοιτώ στα μάτια να με κοιτάς κι εσύ. Στα γενέθλιά σου θέλω να με εκεί. Να σε κοιτώ στα μάτια να με κοιτάς κι εσύ. Λουλούδια θα σου στείλω και θα σου οργιστώ. Ότι σε αγαπάω, χωριά σου δεν ζω. Λουλούδια θα σου στείλω, θα σου οργιστώ. Ότι σε αγαπάω, χωριά σου δεν ζω. Γεια σου ρε μπάκα. Θέλω να σου αφαιρέσω ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει Γάντι στην κατάστασή μας και στην κατάστασή σου, γιατί είσαι τώρα. Κατεβαίνεις και φεύγεις. Ναι. Θα σου το πω. Πάρε το σκάνια και τραβάς το καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω την οικογένειά σου. Υγεία να έχουμε, υγεία σε όλο τον κόσμο, αγάπη, καλό καλοκαίρι και να τελειώσει η πανδημία αυτή για να μπορούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι και να κάνουμε αυτά που κάνουμε.